Το μοναστήρι του Προυσού είναι από τα πιο παλιά της στερεάς Ελλάδος, της Ρούμελης. Η παράδοσή μας λέει πως το 829, μέσα στην Οικονομαχία, ένα παλικάρι από την Προύσα παίρνει την εικόνα της Παναγίας από την Προύσα και τη φέρνει στην Ρούμελη, στην Βρετανία. Τη χάνει στην αρχαία Καλλίπολη, κοντά στο Καπενήσι ήταν αυτή η πόλη, και πάει και αυτός και η συνοδεία του στην Ιπάτη για να μείνουνε. Η εικόνα αφού χάθηκε στην Καλλίπολη βρέθηκε στη σπηλιά που είναι ο ναός της σήμερα μέσα, και ένα βράδυ φάνηκε μια πύρινη στήλη να βγαίνει από το σπήλαιο στον ουρανό και συνάμα μια ψαλμωδία ακούστηκε στο φαράγγι μέσα. Η βοσκή της περιοχής ήταν το φως το παράξενο αυτό και άκουσαν βέβαια και το άκουσμα του παράδοξου και το πρωί που ξημέρεσε πήγανε στο σπήλαιο μέσα, βρήκε την Παναγία και κάνανε μονοπάτι προς το γήπεδο, υπάρχει πρόσβαση στη Παναγία μας. Τώρα αξιοσημείωτο είναι ότι η Παναγία φέρει ένα πουκάμισο, ένα μέταλλο πάνω της που είναι αφιέρωμα του Καραϊσκάκη, ο οποίος είχε μείνει σε εμάς για λίγους μήνες με φυματίωση και είχε τάξει πως άμα θεραπευτεί θα την ασήμωνε. Έτσι και έγινε και το 1824 πήγε πάνω της το πουκάμισο που είχε φύσει λεφτά ο στιγός και το οποίο φέρει και σήμερα πάνω στην εικόνα. Η παράδοση θέλει τα βήματα να έχουν συμμεριστεί από την εικόνα της Παναγίας. Μόλις λοιπόν το παλικάρι που λέγαμε πιο μπροστά είχε πάρει την εικόνα για την Ιπάτη την δεύτερη φορά και την ξαναέχασε, λέει η παράδοση λαϊκή πως ανέβηκε η Παναγία πάνω στο βράχο, άφησε τα αποτυπώματά της, τα βήματα που λέμε εμείς, πέρασε μέσα από το βράχο, μέσα από μια τρύπα που υπάρχει και σήμερα και μετά πήγε στο μοναστήρι. Βέβαια, στη διοίκηση του μοναστηριού, στον κώδικα της μονής, που γράφτηκε πριν από περίπου 2 αιώνες από τον Κύριλο Καστανοφύλλη, παλαιό ηγούμενο της μονής, αναφέρει μονάχα πως από την τοποθεσία εκείνη είναι τόσες ώρες μέχρι την μονή να φτάσει κάποιος. Ωστόσο, όμως, ο κόσμος έχει την τοποθεσία αυτή σε πολύ πολύ ευλάβεια.